Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτό εδώ του καναλιού. Αυτή τη φορά δεν θα ταξιδέψουμε κάπου, αλλά θα σας δείξω κάτι. Θα σας δείξω κάτι χρήσιμο. Πώς να φτιάχνετε τη βαλίτσα σας για ένα τριήμερο ταξίδι στο εξωτερικό. Εγώ αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο ταξιδεύω. Βρίσκομαι ή στο αεροπλάνο ή ήδη στον προορισμό μου. Οπότε θα σας δείξω τη βαλίτσα για αυτή την εποχή. Ανάλογα φυσικά εσείς μπορείτε να την προσαρμόσετε. Αυτό που θέλω να εστιάσουμε όμως είναι ότι θα σας δείξω πώς να φτιάξετε τη βαλίτσα σας για ένα ταξίδι 3 ημερών, άντε 4. Εμένα συγκεκριμένα τώρα αυτό θα είναι 3 ημερών. Οπότε ξέρετε τώρα, ανάλογα άμα πάμε κάπου πιο πολλές μέρες και τι στυλ ταξιδιού θα κάνουμε, προσαρμόζουμε και τη βαλίτσα μας. Αν π.χ. πάμε διακοπές μια εβδομάδα, η βαλίτσα που θα σας δείξω μάλλον δεν μας χωράει, ειδικά εμάς τα κορίτσια. Πριν ξεκινήσει το βίντεο αυτό, νομίζω πως ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Like στο βίντεο αυτό, subscribe στο κανάλι μου και πάτα και το κόκκινο καμπανάκι για να σου έρθει ειδοποίηση μόλις ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Α, και ξέχασα να σου πω ότι αν θέλεις να δεις πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να με ακολουθήσεις στο Instagram. Εδώ πέρα είναι το Instagram μου, θα το βρεις και θα δεις πού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το βίντεο και να σου δείξω πώς φτιάχνω την βαλίτσα μου. Αυτή εδώ είναι η θαυματουργή μικρή βαλίτσα μου. Όταν την είδα λέω, μα καλά, τι μπορεί να χωράει εδώ μέσα. Κι όμως παιδιά, χωράει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε μαζί να τη φτιάξουμε και να σας δείξω τι θα πάρω. Λοιπόν, έχω βγάλει τα ρούχα εδώ πάνω στο κρεβάτι. Τα έχω χωρίσει έτσι αναχρώματα, οι πιτζάμες μου. Πετσετούλα προσώπου, καλτσούλες, ζώνη, τον SSR. Το backpack που θα έχω και αυτές εδώ είναι κάποιες θήκες οι οποίες με έχουν βολέψει πάρα πολύ, θα σας τις δείξω αναλυτικά σε λίγο. Λοιπόν, εδώ στο backpack βάζω όλο τον εξοπλισμό μου, κάμερες, κινητό, τρίποδα, μπαταρίες, όλα αυτά εδώ συν τα προσωπικά μου αντικείμενα, τα οποία τα έχω πάντα μαζί μου την ώρα του ταξιδιού και στην επιστροφή. Τώρα αναλόγως εκεί πέρα τα πράγματα και τι κουβαλάω ή κυκλοφορώ πάλι με το backpack ή παίρνω μαζί μου κι άλλο ένα τσεντάκι έτσι λίγο πιο καλό. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει αλήθεια τι θα πάρω από ένα τσεντάκι έτσι να έχω και για το βράδυ. Θα πάρω μαζί μου σίγουρα τα sneakers, τα οποία μπορεί και να τα φοράω, δεν ξέρω, και άλλο ένα ζευγάρι παπούτσια, τα μποτάκια μου, τα οποία είναι αυτά εδώ. Ακόμα το σκέφτομαι με τα παπούτσια, γιατί ήθελα να δω λίγο πώς θα είναι ο καιρός. Ή θα πάρω ένα, αυτά που θα φοράω, ή δύο ζευγάρια, θα το δω. Πάντως θα είναι αυτά εδώ, ένα από τα δύο ή και τα δύο. Και αφού σας έδειξα τώρα τα ρούχα και γενικότερα έτσι λίγο τι θα πάρω μαζί μου, πάμε να τα φορέσω για να τα δείτε φορεμένα, να δείτε πόσο ωραία και άνετα είναι. Ορισμένα από αυτά είναι καινούργια, άλλα είναι παλιά. Θα σας αφήσω links κάτω από την περιγραφή αυτού του βίντεο για να μπορέσετε να τα βρείτε αν σας αρέσει κάτι. Και ό,τι δεν υπάρχει, θα σας αφήσω απλά τις εταιρείες ή από πού το αγόρασα. Πάμε να δούμε τα outfit που θα πάρω μαζί μου. Είναι 3 απλά. Μπορώ να τα βάλω και πρωί και βράδυ και πάμε να τα δούμε. Πρώτο outfit. Αυτό θα το φοράω γιατί τώρα δεν μπορείτε να με δείτε ολόσωμη. Το δωμάτιο δεν είναι και πολύ μεγάλο. Θα το φοράω με αυτά εδώ τα sneakers. Άσπρα, κλασικά sneakers. Και αυτό το outfit θα το φορέσω την ημέρα του ταξιδιού. Και πάμε να σας δείξω το δεύτερο. Δεύτερο outfit. Τζιν άνω το παντελόνι, ψηλόμεσο. Πίσω έχει λάστιχο. Πάρα πολύ ωραίο και άνετο. Κάτω κάνει αυτή εδώ τη σούρα. Θα τα φοράω με τα sneaker που σας έδειξα προηγουμένως. Μέσα φοράω ένα κορμάκι, το οποίο είναι ένα φανταστικό κορμάκι. Θα το δείτε σε λίγο όμως από μέσα γιατί υπάρχει λόγος. Και από πάνω αυτό το πουκάμισο, καρό πουκάμισο, κόκκινο, πολύ της μόδας και κλασικό κομμάτι. Δηλαδή μπορείτε να το συνδυάσετε με πάρα πολλά ρούχα. Και ζεστό, πάρα πολύ ζεστό. Δείτε εδώ, αν μπορείτε έτσι να το καταλάβετε μέσα από το βίντεο, πώς είναι. Εγώ το πουκάμισο το έδεσα, μπορείτε να το αφήσετε και κάτω. Θα σας έδειξα έτσι έναν τρόπο να το κλείσετε.
και να το φορέσετε έτσι. Και αν έχετε έτσι για λίγο πιο styling, ένα tip θα σας δώσω. Μπορείτε να βάλετε στη μέση σας μία ζώνη, παύλα τσάντα, αυτές που είναι εδώ μεσάτες. Πάρα πολύ ωραίο, αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας το δείξω. Αλλά όταν τα πήρα τα ρούχα, το κατάστημα είχε ένα τέτοιο και το είδα και ήταν πάρα πολύ ωραίο, τέριαζε. Λοιπόν, σας είπα, αυτό το outfit είναι πασπαρτού. Βγάζω το πουκάμισο το βράδυ και φοράω αυτό το κόκκινο σακάκι. Είναι τέλειο, ταιριάζει πάρα πολύ νομίζω. Και δείτε το κορμάκι. Έχει αυτή την τσακτινιά εδώ, αυτή τη σταγόνα, που είναι πάρα πολύ ωραίο και εντυπωσιακό. Λοιπόν, δείτε την υφή του, αν μπορείτε έτσι να καταλάβετε. Είναι πάρα πολύ μαλακό και πάρα πολύ ζεστό. Αυτό το outfit θα το φορέσω με μαύρα sneakers, δεν τα έχω αυτή τη στιγμή να σας τα δείξω εδώ μέσα, αλλά θα σας τα δείξω στο βίντεο, οπότε ακολουθήστε με στο Instagram, γιατί ξέρετε ότι το βίντεο εδώ στο YouTube θα αργήσει να ανεβεί, οπότε αν με ακολουθήσεις στο Instagram θα δεις τα πάντα στην ώρα τους. Πάμε να σας δείξω το επόμενο outfit. Τρίτο outfit. Το παντελόνι που θα φοράω την ημέρα του ταξιδιού, πουκαμισάκι, δεν θα το φοράω βέβαια έτσι, θα βάλω το πουλόβερ από πάνω, πάμε να το φορέσω. Φόρεσα το πουλόβερ, πάρα πολύ ωραίο, άνετο, στα αγαπημένα μου χρώματα. Από κάτω θα φοράω ή τα sneaker τα άσπρα που σας έδειξα ή τα μποτάκια αυτά. Θα δω τώρα πως θα είναι και ο καιρός όσο πλησιάζει το ταξίδι, οπότε θα δω και τι παπούτσια θα πάρω μαζί μου. Αν θα πάρω δηλαδή ένα ή δύο ζωγάρια αυτό. Πάρα πολύ ωραίο outfit, άνετο, ζεστό, ό,τι πρέπει γιατί έχει πιο πολύ κρύο από ό,τι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λίγο που βλέπω τον καιρό τώρα. Τέταρτο και τελευταίο outfit, τα ίδια από πάνω, πουλοβεράκι, πουκάμισάκι, σε περίπτωση που ζεσταθώ την ημέρα του ταξιδιού το βγάζω και μένω το πουκάμισο, τίποτα στα αεροδρόμια και σε όλα αυτά ξέρετε, και από κάτω το παντελονάκι, το τζιν, το γκρι, για να είμαι άνετη. Και αφού είδαμε τα outfit, πάμε να τα βάλουμε στη βαλίτσα, να δείτε πως μέσα σε μια τόσο μικρή βαλίτσα μπορούν να χωρέσουν αρκετά πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τη βαλίτσα, να δείτε πως είναι εσωτερικά. Είναι έτσι. Έχει εδώ αυτή τη φύγη με φερμουάρ, κάποιες θήκες εδώ και εκείνο το κενό. Πάμε να σας μιλήσω τώρα για αυτές τις θήκες. Αυτές τις θήκες τις έχω πάρει από ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, θα σας αφήσω το link κάτω στην περιγραφή του βίντεο και έχει μέσα πάρα πολλές άλλες μικρές θήκες. Μέχρι νεσεσέρ, θήκες για παπούτσια, για σόρουχα, για τα πάντα. Λοιπόν, εγώ συνήθως σε αυτό εδώ και σε αυτό εδώ βάζω τα ρούχα μου. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να πάρω δύο, θα τα βάλω όλα εδώ μέσα. Πάμε να σας δείξω τώρα πώς θα τα χωρέσω εδώ μέσα τα ρούχα μου. Λοιπόν, βάζω τις πιτζαμούλες μου κάτω. Ξέχασα να σας πω ότι οι πετσέτες δεν παίρνω, γιατί όταν πάω σε έτσι σχετικά καλά ξενοδοχεία, χρησιμοποιώ τις πετσέτες που έχουν εκεί. Έτοιμο! Βλέπετε τι ωραίο και βολικό είναι! Μπήκανε τα ρούχα εδώ όλα όμορφα συμμαζεμένα. Τώρα μας έχουν μείνει αυτά, συν τα εσώρουχα, δεν τα έχω βγάλει εδώ, εντάξει εννοείται δεν θα τα έβγαζα τώρα. Υπό κανονικές συνθήκες τα βάζω εδώ πέρα τα εσώρουχα μου, αλλά επειδή τώρα δεν είναι πολλά, δηλαδή είναι οι καλτσούλες αυτές,
θα βάλω την πετσετούλα μου εδώ και τις καλτσούλες εδώ πέρα. Τη ζώνη ξέχασα, θα τη φοράω, οπότε δεν θα μπει στη βαλίτσα. Οι παντοφλίτσες μου, αυτές εδώ, θα τις βάλω εδώ μέσα. Κλείνουν όμορφα και ωραία. Και τις βάζω εδώ κάτω. Λοιπόν, πάμε να σας πω, πριν βάλω το νεσεσέρ μέσα στη βαλίτσα, τι παίρνω όταν ταξιδεύω έτσι για λίγες μέρες. Το νεσεσέρ μου είναι αυτό εδώ. Έχει χαλάσει λίγο εδώ, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ. Το είχα πάρει όταν είχα πάει στη Σαντορίνη, που είχα πάρει όλη την πρίκα μου μαζί και δεν μου έφταναν τα νεσεσέρ που είχα. Λοιπόν, τώρα για τόσες λίγες μέρες δεν παίρνω μαζί μου τα κανονικά μου καλλυντικά, εννοώ τις κανονικές συσκευασίες, παίρνω δείγματα. Οπότε, αυτό είναι Makeup Remover Lotion Estée Lauder, αγαπάω Estée Lauder. Αυτό εδώ είναι από La Roche-Posay, Eva Clair. Είναι το gel που ξεπλένομαι, το χρησιμοποιώ από το Λύκειο και το έχω αλλάξει πολύ λίγες φορές. Κρέμα ματιών σε δείγμα, κρέμα ημέρας, αυτή είναι η Daywear Multi Protection Antioxidant 24 ώρες με SPF 15. Τι άλλο παίρνω μαζί μου, έχω πάρει μία οδοντόκρεμα σε travel size μέγεθος, χτένο μου. Τη θήκη της Odonto Vurjas μου και κάποια ορμάτιλα. Αυτά, δεν θα έχει κάτι άλλο το νεσεσέρ και τα καλλυντικά μου που αυτή τη φορά θα τα βάλω στο ίδιο γιατί συνήθως το διαχωρίζω, γιατί δεν χωράνε από τα πράγματα που παίρνω, αλλά τώρα δεν θα πάρω μαζί μου σαμπουάν, αφρόλουτρο και τα σχετικά γιατί θα χρησιμοποιήσω του ξενοδοχείου. Οπότε θα πάρω μαζί μου make-up, πούδρα, τα γνωστά, κλασικά, ξέρετε κορίτσια, δεν χρειάζεται τώρα να σας δείξω και αυτά. Αλλά αν θέλετε να σας δείξω γενικά ένα βίντεο με τα καλλυντικά που χρησιμοποιώ και αν θέλετε και ένα μακιγιάζ, αν και δεν είμαι ειδικό σε μακιγιάζ, σας το λέω δηλαδή από τώρα. Νομίζω υπάρχουν πολύ καλύτερες κοπέλες από μένα και έξω στο YouTube που κάνουν μακιγιάζ. Μπορώ να σας δείξω έτσι λίγο τι προϊόντα χρησιμοποιώ. Είμαι γενικότερα σταθερή στα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Αυτά που έχουν ταιριάξει επάνω στην επιδερμίδα μου δεν τα αλλάζω και πολύ εύκολα. Αν και μου αρέσει να δοκιμάζω κιόλας. Οπότε πείτε μου εδώ κάτω στο βίντεο αν θέλετε να σας κάνω κάποιο τέτοιο βίντεο. Λοιπόν, αυτά έχει το νεσεσέρ. Πάμε να το βάλουμε και το νεσεσέρ στη βαλίτσα και να την κλείσουμε. Λοιπόν, επειδή ακόμη δεν έχω αποφασίσει ποια παπούτσια θα φορέσω και ποια θα πάρω μαζί μου, επειδή τα μποτάκια δύσκολα θα μπουν εδώ μέσα σε περίπτωση που τα πάρω, σίγουρα την ημέρα του ταξιδίου θα φορέσω τα μποτάκια για να βάλω τα sneaker μέσα στην παλίτσα που χωράνε σίγουρα. Λοιπόν, θα μπουν εδώ. Το νεσεσέρ εδώ πέρα. Και κλείνει η βαλίτσα. Και το σακάκι μου δεν χωράει εδώ μέσα και για να μην τσαλακωθεί και πολύ προτιμώ να το βάλω εδώ από αυτή την πλευρά. Αυτά νομίζω, δεν ξέχασα κάτι, όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στο backpack. Πάμε να την κλείσουμε για να δούμε θα κλείσει. Τι λέτε εσείς? Α, εδώ, να δέσουμε την... αυτό εδώ και την κλείνουμε. Και έτοιμη η βαλιτσούλα. Αυτή ήταν η βαλίτσα μου λοιπόν. Αυτά τα πράγματα παίρνουν συνήθως για ένα τριήμερο ταξίδι. Βέβαια παίζει ρόλο και ο προορισμός και η εποχή. Για ένα φθινοπορεινό ταξίδι των 3 ημερών τα ρούχα είναι αυτά. Δεν παίρνω περισσότερα ρούχα, δεν μ' αρέσει να κουβαλάω γενικά πολλά πράγματα, αν και μερικές φορές καταλήγω να κουβαλάω. Αλλά
Είναι λίγο και οι συνθήκες μερικές φορές που πρέπει να έχω παραπάνω πράγματα μαζί μου. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Πείτε μου αν θέλει, αν σας αρέσουν γενικότερα τέτοιου είδους βίντεο για να κάνω κι άλλα και τι άλλο θα θέλατε να δείτε εδώ από το κανάλι στο YouTube πέρα από ταξιδιωτικούς προορισμού. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram γιατί εκεί πάντα θα βλέπετε on time που βρίσκομαι και τι κάνω. Θα βλέπετε όλους τους ταξιδιωτικούς προορισμούς και αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο εγώ ταξιδεύω και το Μιλάνο. Οπότε ακολουθήστε με εκεί για να δείτε πού θα πάω, τι θα κάνω και να σας δείξω γενικότερα το Μιλάνο. Αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like, subscribe στο κανάλι μου και να πατήσετε και το κόκκινο καμπανάκι για να σας έρθει ειδοποίηση μόλις ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Σας φιλώ, σας αγαπώ και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και μην ξεχνάτε, κάθε προορισμός είναι μοναδικός, αρκεί να τον ανακαλύψουμε.